Θα τη στηρίξουμε πράξεις ουσίας. Δεν θα τη στηρίξουμε το all inclusive κόντρα στο non all inclusive. Τι λογική είναι αυτή? Θα τη στηρίξουμε συνεννόηση. Θα τη στηρίξουμε με μέτρα που θα συμβάζονται όλοι. Όλοι. Να έχουν μερίδιο από την τουριστική δραστηριότητα. Και Μανώλη μου, να έχουν μερίδιο όπως είπες. Και η εδώ, η που πάλι ποτέ δίνουν δισκό, ή εκτός του. Αν και τώρα πια, αυτή η υπόθεση θα αποτελεί μια ιστορική αναφορά. Από τον Άι Φωκά μέχρι την Κρή καιρό, κάνεις δεν κάνεις 45 λεπτά. Αυτή είναι η υπόθεση. Πώς είμαστε στην ΚΟ? Αν δεν σε συναντήσω σήμερα, θα σε συναντήσω αύριο. Και αν δεν σε συναντήσω αύριο, δεν ξεφεύγεις. Θα σε προλαβαίνω. Αυτή είναι η υπόθεση. Αν εμείς εδώ στην ΚΟ δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, και δεν να δείξουμε μια αρχή που να διεκδικεί. Μα να διεκδικεί. Εγώ δειγματοληπτικά του αναφέρθηκα σε δύο θέματα. Θα μπορούσα να σας μιλώ επί ώρες. Και για τα νοσοκομεία, κέντρο υγείας, αφύσικη κατάσταση. Ένα συγκροτημένο κέντρο παροχής εξαιρετικών υπηρεσιών, τουλάχιστον κατά την κατασκευή. Μα αν το έχετε εσείς, θα το έχετε κλειστό 5 χρόνια. Θα είναι πρωτοφανή πράγμα. Και όχι να κάνουμε απόπειρες που τις εκτιμώ. Τις εκτιμώ. Αλλά με κάποια περίεργη δομή να πάρουμε από τα χέρια του κράτους, χρησιμοποιώ έκφραση άλλο, αυτό το κέντρο Υγείας Αντιμάχιας. Έγινε πια μύθος το κέντρο Υγείας Αντιμάχιας. Το μάθα όλοι και εκτός ΚΟ για ένα προϊόν κρατικής μερίμνης. Πάρε, άρχισε το μερό μου, πάρε δόθη το μερό μου και παραμένει πίσω. Απίστευτα πράγματα. Τα περιοριστώς αυτά τα θεωρώ ότι είναι δημοτοληπτικά αλλά χαρακτηριστικά της γενικής καταστάσεως, χωρίς με αυτά που λέγω να μηδενίσω και θετικά στοιχεία, και θέλω να τονίσω αυτό, και θετικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν στη ζωή μας και τα οποία τα απολαμβάνουμε όλοι μας. Θα επιμένω όμως σε μια ακόμη παράμετρο. Εδώ ο τόπος θα αποπνέει πολιτισμό. Οικός θες δε θες, είτε στην πόλη, είτε στα χωριά, όπου και να πας, αποκνέει πολιτισμό. Έχουμε ιστορία. Έχουμε δυνατότητα προβολής της ιστορίας, αλλά προβολή ουσίας. Μου λέγουν καμιά φορά, είναι κλεισμένοι, φιλοξενούμενοι είμαστε ξενοδοχεία. Για να βγουν έξω. Για να βγουν έξω, να τους τραβήξουμε. Να έχει εκδήλωση ουσίας. Εκδήλωση που προβάλλεται σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να φέρει από το σημείο τάδε του κόσμου να πηγαίνει στο σημείο Ντίνα για να παρακολουθήσει την τάδε θεατρική παράσταση. Και τι μας λείπει για να προκαλέσουμε τέτοιο ενδιαφέρον? Δεν μας λείπει τίποτα. Μας λείπει ίσως την απόφαση να ασχοληθούμε με ό,τι συνιστά την εξωστρέφεια. Σε αυτή την προσπάθεια, με γνώμονα πάντοτε εξυπηρέτηση του δημότου. Εξυπηρέτηση. Η αρχή μου ήταν και παραμένει. Όταν οι ντόπιοι περνούν καλά, το καλά καθώς αφορά τις συνθήκες διαβιώσεως, το περιβάλλον, λέει μου φίλοι και οι επισκέπτες, οι φιλοξενούμενοι, περνούν καλά. Αν ο τόπος μας είναι οργανωμένος, είναι καθαρός, οι συγκοινωνίες μας, τα πάθη μας είναι τακτοποιημένα, άρα εμείς κινούμεθα ανέτος, όποιος και να έρθει ανέτος θα κινεί. Και θα έχει να λέει, πήγα στην ΚΟ και πέρασα καλά. Και θα επαναληφθεί η παλιά τακτική του κατ' επανάληψη ερχομένου στην όμορφη ΚΟ. Αυτή είναι μια ιδέα, η οποία δεν είναι ουτοπία. Γίνεται. Γίνεται. Να ξανάβρει η ΚΟ το χαρακτήρα της, το χρώμα της. Να ξανάβρουν τα κοντάκια τη μεταξύ των αγάπη, κατανόηση και απόφαση να προοδεύσουν όλοι μαζί. Στο συνηθισμένο όλοι μαζί θα το ξανακούσετε. Και όχι μόνο για να ακούγεται, αλλά για να γίνει πράξη, να γίνει ουσία, είναι προσφορά του συμπατριώτη μας. Σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια και εγώ συστρατεύομαι με άλλους. Θα τους γνωρίσετε πάρα πολύ σύντομα.
για να έχει και συνέχεια η δική μας συνάντηση, αγαπητοί δημοσιογράφοι, και να συνειδητοποιήσετε κι εσείς ότι ο μοναδικός στόχος, μοναδικός, είναι η συνέχιση μιας πορείας, πολιτικής πορείας, σε ένα νέο επίπεδο και ένα νέο χώρο που έχει μεγάλη αξία. Έχει την εγκύτητα με τον πολίτη, την εγκύτητα με τον δημότη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Σημαντικό στόχο, μεγάλο στόχο, να διαπιστώσω ότι υπάρχει καλή προαίρεση από πολλούς, όχι μόνο τόσο στις αιθούσεις, αλλά και τόσο στις αιθούσεις, και να ευχαριστήσω Γιάννη Εσέ, Κώστα, Μανώλη και τους συμπεριστανόμενους εδώ για την καλή σας διάθεση και την αποφασιστικότητά σας μαζί να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ.